εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Κύριε Αλέξανδρε, μη σταματάς να μας μιλάς. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, με τα μάτια και τις ψυχές στάμενες ψηλά, λέμε το Κύριε φώτισόν μου το σκότος και έτσι φανερώνουμε εξ αρχής τις προθέσεις αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλες από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχόμαστε το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής αυτής να φωτίζει όλους εμάς που τούτην εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να φωτίζει πάντα ο Κύριος τις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα σε όρθρο Χριστουγέννων, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού και να διώχνει μακριά από τη ζωή μας το δρόμο, το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και την προσευχητική σας ενίσχυση, η οποία καταφθάνει παντιοτρόπως και με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται οι ευχές, ιδίως αυτές τις ώρες. Όλοι ανταλλάσσουμε ευχές και όταν αυτές στέλνονται με τόσο υπέροχο και ανυπόκριτα αγαπητικό τρόπο, πάντα ενισχύουν τον λήπτη. Έτσι σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τις προτάσεις που έρχονται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ενημερώσουμε επίσης πως υπάρχει και η ομότιτλη διαδικτυακή μας τοποθεσία. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ευχές πολλές για τις Άγιες τούτες μέρες σε όλους αυτούς που ιδίως όταν η ψυχή μας ζει τις γιορτάδες της, τις μεγάλες γιορτάδες της Αγίας μας Εκκλησίας, αυτοί βρίσκονται εκεί πιστοί στο καθήκον και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την ένταση και τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης,
Να στείλουμε ιδιαιτέρως λοιπόν τις ευχές μας σε όλους αυτούς που διακονούν στα ραδιόφωνα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων της χώρας μας, οι οποίοι έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Να ξαναγυρίσουμε στο ιστολόγιο και να σας πούμε ότι την εκπομπή που ακούτε μπορείτε να τη βρίσκετε εκεί κάθε εβδομάδα μαζί με πλήθος άλλων προσφάτων και παλαιότερων από αρχείο που τηρείται εκεί, μαζί με οπτικοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Πολλές ευχαριστίες και πολλές ευχές και σε όλους αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι μας βοηθούν ώστε να συνεχίζουμε αυτήν την μικρή προσπάθεια. Αλήθεια, εσείς που θα ρεβεγιονάρετε φέτος? Σας παραξένεψε λίγο η ερώτησή μας. Ρεβεγιονάρω, ρεβεγιονάρεις, ρεβεγιονάρι. Ρεβεγιονάρουμε, ρεβεγιονάρετε, ρεβεγιονάρουν. Μην πούμε και κανένα ρεβεγιονάρουση και μας πάρουν με τις πέτρες και καλά θα κάνουν. Είναι πολλές οι νέες λέξεις που έχουν ανεδώς. Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Ανεδός και ανεσχύντος, θα λέγαμε, έχουν πολλές νέες λέξεις παρισφρήσει στην καθημερινότητά μας. Να, μια από αυτές, ένα ρήμα. Πολύ επίκαιρο τώρα τα Χριστούγεννα. Βέβαια, είναι άλλοι που συνεχώς εξιτάρονται να τις χρησιμοποιούν, καθώς αισθάνονται ότι ζωντανεύουν με αυτές τον λόγο και έτσι δεν πλήττει ο συνομιλητής τους. Κοινώς δεν ταουνιάζει. Όχι, έχω να ακούσω τώρα. Ο Κικέρον είχε πει πως αν μιλούσαν οι θεοί θα χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα. Και παληθεύθηκε εν μέρη ο Κικέρον. Γιατί ο μόνος αληθινός θεός επέλεξε την ελληνική γλώσσα για να διαδοθεί το νέο συμβόλαιό του με το πλάσμα του. Δεν μας έφταναν όλα τα δάνεια. Αρχίσαμε αλίμονό μας να δανειζόμαστε και λέξεις απ' έξω, τα λεγόμενα μεταφραστικά δάνεια. Για ακούστε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία τα βρήκαμε σε ένα υπέροχο άρθρο του ακαδημαϊκού καθηγητή κυρίου Γεωργίου Παυλάκου, γενικού γραμματέα του ΟΔΕΓ, είναι ο Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ο κύριος Παυλάκος τα εξής, ότι στο πληρέστερο σήμερα αμερικανικό λεξικό, το Merriam-Webster, σε σύνολο 166.724 λέξεων, οι αμιγείς ελληνικές λέξεις είναι 42.914, ποσοστό 25,73%. Και στο ίδιο λεξικό η αγγλική έχει δανειστεί 57 μόλις λέξεις από την τουρκική και 34 λέξεις από σλαβικές γλώσσες. Στην ιατρική ορολογία, με βάση το έγκυρο λεξικό Dorland, σε σύνολο 46.251 λέξεων, οι αμιγείς ελληνικές λέξεις είναι 24.862, ποσοστό 53,75%, και αν προσθέσουμε τις λέξεις που κατά το ίμιση είναι ελληνικές, ως προς το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό τους, τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 68%. Το ίδιο συμβαίνει και στους άλλους κλάδους των επιστημών, στη ζωολογία ας πούμε. Εκεί έχουμε το 57,96% των λέξεων να είναι ελληνικές, και αν προσθέσουμε και τις σύνθετες με το πρώτο συνθετικό να είναι ελληνικό, εκεί πάμε στο 73%. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Marian McDonald, έχει καταγράψει στο πρόγραμμα Ήβικος, προφανώς είναι ο αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής,
στο θησαυρό της ελληνικής γλώσσας 6 εκατομμύρια ελληνικές λέξεις και 72 εκατομμύρια λεξιτύπους μέχρι την Βυζαντινή περίοδο. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, οι αριθμοί θα ξεπεράσουν το όριο και της πιο υπερβάλλουσας φαντασίας. Και συνεχίζει ο κύριος Παυλάκος λέγοντας πως ακυρώνοντας μία λέξη είναι σαν να ακροτηριάζουμε το ιστορικό μας παρελθόν. Η μία και αδιαίρετη ελληνική γλώσσα από τον Όμηρο έως τον Ελίτη κουβαλάει στον ένδοξο ιστορικό της πλού λέξεις και τύπους λέξεων μνημειώδους αξίας και απαράμιλου κάλους, οπτικού, ηχητικού και ενοιολογικού. Οι γλωσσοτέχνες Έλληνες πρόγονοί μας παρέδωσαν σε εμάς έναν τεράστιο γλωσσικό θησαυρό και είναι η ιεροσιλία να συρρυκνώνουμε τον γλωσσικό μας πλούτο. Εξαφανίζονται λέξεις και αντικαθίστανται από άλλες όχι μόνο πολύ κατώτερης γραφικής και μουσικής αξίας, αλλά κυρίως ξενικής προελεύσεως. Η μητέρα γλώσσα των ευρωπαϊκών γλωσσών υφίσταται στις ημέρες μας έναν συνεχή πόλεμο και παραγωνισμό από εμάς τους ίδιους, από ραδιοφωνικούς, από τηλεοπτικούς σταθμούς, με λέξεις όπως τσάο, breakfast, μαγκαζίνο, φαντάστικο, press room, gallop, περιφρονώντας την τόσο εύηχη δημοσκόπηση. Music, αφού χαρίσαμε δηλαδή στην οικουμένη τη λέξη μουσική, την επανεισάγουμε με ένα θλιβερό κακέκτυπο. Πουσάρω, εξιτάρω, με νταουνιάζω, γκλάμουρ, που κατά πρόσφατη τηλεοπτική δήλωση το έχουμε ανάγκη, χωρίς να γνωρίζουν την ελληνική της προέλευση. Το ετυμολογικό λεξικό της Οξφόρδης μας πληροφορεί ότι είναι αλλοιωμένη γραφή της ελληνικής λέξεως γραμμάριον, γράμμαρ. Σε γραμμάρια ζυγίζανε τα υλικά για την παρασκευή μαγικών συνταγών, έτσι το γράμμαρ γκλάμουρ κατέληξε να σημαίνει την μαγεία, την γοητεία. Δικαίως αναρωτιόταν ο μεγάλος Εφαίρης. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας πάνω σε καταστρώματα καταλυμμένων καραβιών, μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες. Αφού κάψαμε τα δάση μας, στήσαμε παντού επιγραφές. Μην γκέτε τα δάση. Το δάσος είναι ζωή. Αφού καταρρυπάναμε τις θάλασσές μας, βάλαμε πινακίδες, διατηρείτε τις ακτές καθαρές. Μήπως συντόμως, καταλήγει ο κύριος Παυλάκος, θα χρειαστούμε επιγραφές που θα γράφουν όπως η τήρηση του συντάγματος, έτσι και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσης επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτά λέει στο εξαιρετικό του κείμενο ο κύριος Παυλάκος, κύριος Γεώργιος Παυλάκος. Και εμείς είχαμε αρχίσει να λέμε πως δεν μας στάναν μόνο τα δάνεια, τα τελείωτα που κάποιοι για το καλό μας πήραν. Ξεκινήσαμε να δανειζόμαστε και λέξεις, να κάνουμε μεταφραστικά δάνεια. Και έτσι βρεθήκαμε χρεωμένοι και στη γλώσσα. Φοβερό δεν είναι αυτό? Εκεί που ήμασταν πάμπλουτοι, τι πάμπλουτοι, ακούσατε, ζάμπλουτη, γεννήκαμε φτωχοί. Λεξιπαινία, η νόσος μας. Επίσημη διάγνωση, αναμφισβήτητα έγκυρη. Άλλη μια δηλαδή από τις πολλές αρρώστιες μας. Αναζητάμε φάρμακο, εν αγωνίως. Και θα πει κάποιος, τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Τι θέμα επέλεξες να κάνεις παραμονές Χριστουγέννων? Τι θέμα βρήκε αυτός να ασχοληθεί? Με τη λεξιπαινία, τα δάνεια και τους πανάσχημους νεολογισμούς. Τι θα λέγει ο κύριος Αλέξανδρος, ο Παπαδιαμάντης, για όλα αυτά? Πώς θα έγραφε σήμερα, αν τον έστελνε για λίγο ο κύριος, να μας θέσει λίγο νου? Θα έβαζε σε κανένα χριστουγεννιάτικο του διήγημα το ρήμα «Ρεβεγιονάρο»? Μη γέννητο. Άπαγε της βλασφημίας. Τα ίδια θα μας διάβαζε ο κύριος Αλέξανδρος. Τα δικά του. Τα λατρεμένα. Αυτά που πάντα σαν βάλσαμο θα ακούγονται μέσα μας.
Ναι, εν μέρη, εσείς που σκεφτήκατε όλα τα παραπάνω είχατε δίκιο. Έχετε δίκιο. Χριστούγεννα έρχονται. Άγιες μέρες. Να γιορτάσει ζητάει η ψυχή. Να εφρανθεί, να ειδυνθεί, να ιερολογήσει. Να κατανυχθεί, να αγαλιάσει. Να θυμηθεί, να μνημονεύσει. Να χαρεί. Και τίποτα να μην την οθεύσει αυτήν τη χαρά. Να είναι αυθεντική. Να επιστρέψει διψά η ψυχή του τις μέρες. Σε ό,τι μοσχοβολά. Σε ό,τι φανερώνει το αληθινό φως. Να δει τα αθέατα. Να νιώσει το συγκλονισμό από το απερινόητο. Να ακούσει τα θαύματα τα ανίκουστα. Έχουμε ξαναμιλήσει για τα ταπεινά του κόσμου. Τα λιγογράμματα ή τα αγράμματα που όποτε ακούν διήγηση Ευαγγελίου ή ψάλματα ιερά και προφητείες εντελώς ακατανόητες. Εκείνον τα μάτια γεμίζουν δάκρυα. Είναι η Θεία Χάρης που τα ελείποντα να πληρώνει. Έτσι θαρούμε πως τούτες τις μέρες πάντα θα συμβαίνει με τα θάνατα γραφήματα του κ. Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη. Έστω κι αν δυσκολεύονται κάποιοι, κυρίως οι νέοι μας, να κατανοήσουν την διάλεκτο και τις λέξεις με τις οποίες την κυριολεξία στολίζει τις εικόνες των διηγημάτων του, ωστόσο έχει έναν μαγικό τρόπο στο ακούσμά του να φέρνει μέσα σου ήχους, μυρωδιές, χρώματα μιας άλλης υπέροχης εποχής. Και τότε οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς το παραμικρό δάνειο. Και αν δανείζονταν για τις ανάγκες τους, το έκαναν με περηφάνεια και λεβεντιά. Είχαν ωραίες λέξεις να επικοινωνήσουν την ευλάβεια, το έθιμο, τον φόβο του Θεού, την ανάγκη για ευχαριστία και δοξολόγημα. Μην σταματήσεις ποτέ, κύριε Αλέξανδρε, να μας θυμάσαι, να μας διαβάζεις, να μας ψέλνεις, να μας μιλάς. Μην αλλάξεις ούτε μια λέξη από όσες ο Θεός σου έβαλε μπροστά στην Αγία Γραφίδα σου. Άσε εκείνους που θέλουν να ρεβεγιονάρουν. Τα έχουμε ξαναπεί και θα το ξανατολμήσουμε. Χριστούγεννα δίχως κύριε Αλέξανδρο μοιάζουν Χριστούγεννα δίχως Χριστό. Αρχίσουμε να σε ξεφυλίζουμε λοιπόν. Ξημέρωμα Χριστουγέννων, μια αλλιώτικη αγρυπνία. Ακολουθεί η Αθείας Μεταλήψεως και έπειτα του κύριε Αλέξανδρου ήρωες του Αγίου Δωδεκαημέρου. Άλλωστε στα μέρη της Θείας Μαριός, της Δελισιφέρος, η καμπάνα των Χριστουγέννων χτύπησε βαθιά τα μεσάνυχτα. Πόσε βιάστηκε σήμαινε τόσο ενωρίς ο Παπαμανώλης ο Συρέτης στην ακολουθία των Χριστουγέννων. Ή ύπνον δεν θα είχε, ή το ρολόγι του είχε σταματήσει, ή το ξυπνητήρι τον εγέλασε. Άλλες χρονιές η καμπάνα ευαρούσε 4 ώρες να φέξει. Τώρα χτύπησε βαθιά τα μεσάνυχτα. Και Θιαμαριό η Χρίσθενα, η κοινώς λεγωμένη Ντελισιφέρο, μόλις είχε κλείσει το όμα εις ελαφρών ύπνων και αμέσως την εξύπνησε των κοδόνων η χαρμόσυνος κλαγκή. Και αυτή όπου τις άλλες χρονιές ήταν επιποδός μιαν ώραν αρχίτερα, πριν σημάνει, στολισμένη και έτοιμη για να πάει με την ώραν της να πιάσει και το στασίδι της εις το διαμέρισμα των ηλικιωμένων γυναικών, το οποίο ευρίσκεται χωριστά από τον ανώγειον γυναικονίτην εις το επίπεδον του ναού κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν,
Τώρα μόλις θα επρόφθανε να ενδυθεί και να ετοιμαστεί και θα έτρεχε με βίαν. Μήπως προλάβει καμία άλλη από εκείνας που πηγαίνουν εις την εκκλησία δύο φορές των χρόνων για να δείξουν τα στολίδια τους. Και της πάρει με αδιακρισίαν το στασίδι της. Εσηκώθη, ενδύθηκε στο λίσθη και φόρεσε την μακριάν μεταξωτήν μανδύλαν της. Εσήκωσε τον μικρόν εγγονόν της, τον ένυψε, τον εστόλισε, άφησε την ύμφιν της στην χείρα να κοιμάται μαζί με τον μικρόν κοράσιόν της, άναψε το φαναράκι της και ξήλθε, συνοδευωμένη από τον εγγονόν της. Είχε δίκιο να ανησυχεί δια το στασίδι, διότι οι περισσότερες, οι τωρινές, είναι βιλάνες, σούσες μαρούσες, αναφάνταλες, αστάνευτες. Δεν ξέρει κάθε μια την αράδα της. Αυτή δια να ξέρει καλά την δική της και να προσπαθεί με πάντα τρόπο να την φυλάξει, της έβγαλαν και αυτό το παρεγκόμι και την είπαν «Ντε Λυσιφέρο». Οι τωρινές ενόμιζαν τάχα πως ήταν «Ντε Λίδισσα» για το συμφέρον της και δεν ενθυμούντο πλέον τα παραμύθια της κυρούλας τους. Κίνησε ο βασιλιάς να πάει στο Σεφέρι, όπου θα πει εκστρατεία, πόλεμος. Και το όντι, με τον αγαπάτον πόλεμο νηθιά Μαριό η Χρίστενα, απεδεικνύεται χωρίς να το εξεύρει συμφωνοτάτη με τον Παλαιόν, ως της είπε «Πόλεμος πάντων πατήρ». Πόλεμον εις όλην την γυναικείαν σφαίραν της, πόλεμον και εις την δικαιοδοσίαν την ανδρικήν ακόμη, όπου εχρειάστη να έχει μέγα φρόνημα και θάρρος η Χρίστενα, χειρεύουσα νέα, αναγκασμένη να είναι και πατέρας και μάνα δια τα ορφανά της. Έπειτα, όταν ο υιός της απέθανε και της άφησε δευτέραν ορφάνια, και πάπος και μάμη δια τα εγγόνια της. Πόλεμον εις την οικίαν δια να επιβάλλει την πειθαρχίαν εις τα τέκνα της ή εις την νύμφη της, ή εις τα τέκνα των τέκνων της. Πόλεμον εις την αυλήν και εις των δρόμων δια να σοφρονήσει την γειτόνισαν ή της την ενοχλούσε. Πόλεμον εις των φούρνων δια τα ψωμιά, πόλεμον εις των ελαιώναν με τους κακούς γείτονας. Πόλεμον εις την αγοράν με τους εσχροκερδείς καπύλους και το κογλύφους. Πόλεμον εις τα δημόσια γραφεία και τα αρχεία με τους καταπιεστάς υπαλλήλους και εις πράκτορας. Πόλεμον εις την εκκλησίαν, δια το στασίδι και δια την αράδα της. Ήταν υψηλή, ισχνή και ρωμαλαία. Άνδραση στην ζωή της θα είχε δείρει κατά καιρούς 5 ή 6. Ένα πλεονέκτην γείτονα εις τα κτήματά της, ένα μικρέμπορον όπου της επανόγραφε τα ολίγα βερεσέδια της, ένα νέον χωροφύλακα και έναν εισπράκτορα του δημοσίου, όπου της εζήτη, καθώς ισχυρίζεται αυτή, 2 φοράς των ίδιων φόρων. Γυναίκας είχε δείρει πάρα πολλάς, εις των φούρνων και εις έναν αυλόγυρον, όπου άπλωναν τα πλημμένα ρούχα και εις την εξοχήν και αλλού, και μίαν εις την εκκλησίαν. Ευτυχώς αυτήν την φοράν εκείνη ή της είχε τολμήσει να της πάρει το στασίδι της, πρέπει να ήταν πολύ άπειρος, διότι άλλος δεν θα ετόλμα να τα βάλει με την Τελισιφέρο, ίσως διότι το έκαμε εξ αγνίας, εφάνει λίαν ενδοτική. Αμα είδε την γραίαν με την μακράν μεταξωτήν μανδύλαν και το βλοσιρόν βλέμμα να επέρχεται, ως θύελα κατευθείαν προς αυτήν, μια γείτον κάτι της εψιθύρισεν εις το οτίον, εξήλθεν και παρεχώρησε την θέση. «Έλα, θεία Μαργού», είπεν, «εγώ δεν το ξεβραπλιώ, πως ήταν δικό σου το στασίδι». Και το επεισόδιο έληξε με το λίγους ψιθυρισμούς. Δεν συνέβη την χρονιάν εκείνην ούτε δάρσιμον, ούτε μαλλιοτράβηγμα εις τον διαμέρισμα των γυραιών γυναικών. Εις την αντικρινήν την νοτιοδυτικήν γωνίαν του ναού εφαίνοντο μερικά πρόσωπα ανδρών να μυδιούν και άλλοι να μορφάζουν. Κάτι άλλο συνέβαινε.
δυο παράξενοι γέροι, ο Νταραδήμος και ο καπετάν Γιώργος ο Κονόμος. Είχαν την μανία νομέν πρώτος να παγγέλει με φωνήν αρκούντος ακουστήν, πριν αν τα είπε ακόμα ο παπάς ή ο ψάλτης ή ο διαβαστής. Πότε ως να ευοήθη τον ψάλτην μακρόθεν, όλα τα μέρη της ακολουθίας, τροπάρια, ψαλμούς, αιτήσεις εκφωνήσεως. Αιτήσεις εκφωνήσεως. Ο δε δεύτερος να δεικνύει ότι δεν ανέχεται την μανίαν αυτήν και να την σκόπτει και να την χλεβάζει. Ο Νταραδήμος εις το γωνιαίον ακριβώς τα σίδη έλεγεν ως να είτο υποβολεύς. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησε σε η ψυχή μου. Και ο προεστός του χορού, εις το Ιουδαία άνωθεν του δεσποτικού, επανελάμβανεν. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Και ο Κονόμος ώστι σε βρίσκετο δύο ή τρία στασίδια παρεμπρός, στρεφόμενος προς τους περί αυτών. Τα ακούτε, χριστιανοί, τα ακούσατε. Και δεν ξέραμε να τον παίρναμε από βραδύ στα σπίτια μας, να μας τα πει όλα. Τα γλιτώναμε από τον κόπο να έρθουμε στην εκκλησιά. Και οι χριστιανοί μετά δυσκολίας έπνιγον τους γέλωτας. Ήταν πάλι όταν ο ψάλτης ήρχισε «Δε φταίδομεν πιστή, που εγεννήθη ο Χριστός», ο Νταραδήμος συνέψαλε μαζί του και ο γεροκονόμος «Τον ακούτε, βρε παιδιά, ανόητοι που πάνε και κοπιάζουν για να μάθουν ψαλτικά, δεν τον παίρνουν δάσκαλο να τους μάθει τζάμπα». Και οι παρεστώτες ακουσίως εμιδίων. Ακολούθως, μίαν στιγμήν πριν ο Παπαμανολιός να εκφωνήσει σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης, ο Νταραδήμος απήγγελε «Σίγαρη ο βασιλεύς». Και ο γεροκονόμος «Τ' ακούσατε, χριστιανοί, δύο λειτουργίες κάνουμε τώρα. Πάνε και σκοτίζονται και πληρώνουν για να γίνουν παπάδες. Δεν βάζουν τον Νταραδήμο που είναι ο ίδιος και παπάς και διάκος και ψάλτης». Μετά πέντε λεπτά κάποιος μικρός συγκλονισμός εφάνει εντός του χορού, μεταξύ του κύκλου ολίγων μαγκών και μαθητών του ελληνικού σχολείου, ήτινες περιευόμβουν τα δύο αναλόγια. Επρόκειτο να κανοναρχίσουν τας προαιρέσεις των ηρμών της ενάτης οδής, ως τις τελειώνει στας λέξεις «Ως υπέφηκεν η προαίρεσης δίδου», άδειλον αν ο κυραναγνώστης της Ευγενίτσας ή ο μπαρμπαναγνώστης ο Παρθένιος ή άλλος της προγενέστερος αυτού, τον ηρμήνευσεν ό,τι εσήμενε να δίδονται, χάριν της ημέρας προαιρετικά φιλοδορήματα εις των κανόναρχων. Και είχεν εισαχθεί έθιμον, όταν το πεδίον το κανοναρχούν ετελείωνε των στίχων εκείνων, να περιέρχεται τίνων ανοιχτών των μηνέων προς τους προεστούς και άλλους κατόχους των στασιδίων, ήτινες εφιλοτιμούντων αρρύπτωσιν εντός του βιβλίου αργυρά κέρματα, τουρκικά σπανίως κανέν σβάντσικων, για να σημώσουν των κανόναρχων. Αυτήν τη νύχτα η θέλησε επιμόνως να πει τας προαιρέσεις ο γιος του Παπαμανώλη ο Αλέκος και ήρπασε να φθερέτω στο μηναίον από τα σχήρας του άλλου Αλέκου ως της ήτο ανεψιός του προεστού και γιος του ψάλτου. Ήτα όταν ο Αλέκος εκανονάρχησεν έως το δεινόν παιδοκτώνων εγκατέλειπων πιεζόμενων, πριν αρχίσει το στέργιν μεν ημάς, μετεμελήθη και έκραξε των συνονόματών του. «Τι θέλεις? Δεν λέω εγώ τας προαιρέσεις, ντρέπουμε. Πες της εσύ». Ο άλλος Αλέκος ήρπασεν απλήστος των μηναίων και κανονάρχισε τας προαιρέσεις. Ευθύς τότε έτρεξε γύρω-γύρω τίνων το βιβλίο για να τον ασημώσουν. Εκεί κάτω από το δεσποτικό, ένα γιόπεδον εξάμωσε την χείρα για να του αρπάσει ένα πενινταράκι. Ο Αλέκος έκαμε να κλείσει το μηναίον. Άλλος μάγκας, ο Αλιβαβαίος καλούμενος, κατέφερε έναν κτύπον εις το βιβλίο και το ανέτρεψε. Τα αργυρά κέρματα εχύθησαν με τα κρότου κάτω εις τας πλάκας. Δύο ή τρία παιδιά έκυψαν με τα θορύβου κάτω, αναζητούντα να έβρουν τα αργυρά νομίσματα. Ο πλέον κερδισμένος από όλους ευγήκε ο Νικολός του Διανέλου, ώστις χωρίς να λάβει τον κόπο να κύψει κάτω, είδεν εν σβάντσικον και δυο άλλα μικρότερα κέρματα και πρόφθασε να τα πλακώσει με το πέλμα των ποδών του. Έπειτα, αναβλέψας και ειδών τους γέρους να σταυροκοπούνται, επειδή τη στιγμή εκείνην εψάλλητο το ακροτελεύτιον «Την χάριν δε παρθένε, ναι μη σάχραντε, προσκυνήσε το κλαίος», του εμιμήθηκε αυτός με πολλήν ευλάβιον.
Τέλος εμβήκαν εις την καθ' αυτόν λειτουργίαν ή της διεξήχθη πολύ σύντομα. Περί το τέλος ακριβώς πριν ο παπάς είπε το μεταφόβου Θεού, κάτω από τον τελευταίον στασίδιον οικούστηκε πάλιν η φωνή του γέροντα Ραδίμου «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν, μεταφόβου Θεού πίστεως, ευλογημένος ο ερχόμενος». Ο γεροκονόμος στραφής με την μίαν πλάτην προς αυτόν έκαμεν μισόν σταυρών. «Κύριε», ελέησον, «προσκυνάτε χριστιανοί, κατά δω, κατά τον Ταραδίμο γυρίστε». Και πήγε να σπαστεί και να λάβει το αντίδωρον. Έξω εις τα στενά σοκάκια του βορείου υψηλού χωρίου, ο λίγον είχε πιάσει το χιόνι, εμένετο ο βοράς. Ο Ταραδίμος είχε ανάψει το φαναράκι του. Ο καπετάν κονόμος τον οικολούθη μακρόθεν. «Καρτέρι και μένα, Δήμο, να μφέξεις λιγάκι». Όπισθεν του γεροκονόμου ήρχε το ηχρίστε να εντελησιφέρω με τον εγγονόν της. «Καλή χρονιά, γείτονα, βοήθειά μας ο Χριστός. Καλή ψυχή γειτόνισσα». Προχώρησαν ομού λίγα βήματα, έφτασαν εις την αυλήν της οικίας του γεροκονόμου. «Έρχεσαι να κάμουμε μια δουλειά, Δήμο», λέγει ούτος. «Εσένα η γριά σβαριέτ, δε θα σώχει ζεστασιά. Εμένα οικονόμησα, θα μου όχι κάτι τι. Ανεβαίνεις? Εγώ δεν έχω ύπνο». «Καλά, θα σας στείλω κι εγώ τηγανίτες αλυψές», είπε Ιντελησιφέρο. «Με τα χαράς θα τις δεχτούμε, γειτόνισσα». Ανέβησαν οι δυο εις το αρχοντικόν του γεροκονόμου. Στρώθησαν εις τα πλούσια μεντέρια, σημά εις το παφλάζον πυρ της εστίας. Τα φουσκάκια ή τους λουκουμάδες τα είχε έτοιμα η γερόντισσα. Το φαγί το είχε κατεβασμένο και δεν είχε ρίψει το ρύζι δια την σούπαν πριν έλθει ο γέρος να της πει. Με τα 10 λεπτά έφτασε η Ιντελησιφέρο, φέρουσα και τηγανίτες. Φαίνεται θα τις είχεν έτοιμες η χείρα η νύφη της. Με το λίγον ήλθε και ο Παπαμανώλης, ως της τώρα μόλις ετελείωσεν από την εκκλησίαν, ακολουθούμενος από τον ιόν του Αλέκον, τον οποίον συνόδευε και ο άλλος Αλέκος. Ερήφθησαν εις τα φουσκάκια. Ο Αλέκος του παπά εδάγκανε νεν, εκέτο και το εφίσα. Ο άλλος ο συνονόματός του έτρωγεν ανά 2-2, χωρίς να καίεται. Η φιάλη με την μαστίχαν έκαμε 2-3 γύρους. Τέλος, ο γεροκονόμος λέγει στον Ταραδίμον, «Θα μας πεις τώρα και κανένα τροπαράκι για την καλή χρονιά? Μην εξέχασαν κανένα οι ψάλτιδες και δεν το είπαν». «Αληθινά», είπε ο Ταραδίμος, «απαράτησαν ένα μεγαλινάριο. Δεν ξέρω πώς τους ήρθε». «Μεγάλινον ψυχή μου την αγνήν Παρθένων, την γεννησωμένην Χριστόν τον Βασιλέα, μυστήριον ξένων». Κύριε Αλέξανδρε, μη σταματάς να μας μιλάς, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Στην Τελησιφέρο ο Παπαδιαμάντης γλαφυρά περιγράφει τα της άκρος αντικατανεκτικής εξοικείωσης. Ναι, δεν είχε ο ναός στα μέρη τούτων των ηρώων την κατάνεξη και το ιερό δέος ενός αγιορείτικου καθολικού ή μιας φυλακόλουθης και μιας ευλαβεστάτης ενορίας. Μοιάζουν όντως ανευλαβείς και αδιάκριτοι και άξεστοι ενορίτες της Τελησιφέρος αυτού του διηγήματος. Μα για να σκεφτούμε. Βαθιά μεσάνυχτα, βάρεσε ο παπά στην καμπάνα, βαθιά μεσάνυχτα είναι μέσα στην κυβωτό της εκκλησίας και εκεί συνάντησαν τον γεννημένο Χριστό. Γιατί του πρόσφεραν εκείνο το βράδυ, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος στο σπήλαιο της γέννησης, τις αστοχίες τους, τις παραξενιές τους, το θυμό, τη φιλαργυρία, την ανευλαβιά τους, την ηρωνία τους. Όλα αυτά τα πειθώνουν μπροστά στα πόδια του νιογέννητου βασιλιά. Και εκείνος, όπως πάντα καταφέρνει,
όλες τις αμαρτίες και όλες τις αστοχίες μας, να τις μεταμορφώνει και μετατρέπει όλα αυτά που ακούσαμε. Τι όμορφη αυτή η γιορτινή συνέβρεση στο ζεστό σπίτι του γεροκονόμου, ε. Παίρνει ο Χριστός μας λοιπόν όλες τις αστοχίες και τις μετατρέπει σε ανεξικακία και αμνησικακία. Πόσο όμορφο είναι αυτό που αναδύεται. Ο γεροντανάδημος τίποτα δεν του κράτησε του γεροκονόμου, αυτού που πριν τον χλέβαζε όλο ένα. Αμνησικακία, ανεξικακία, φιλαδελφία, ανυπόκριτη εν Χριστώ αγάπη. Βοήθειά μας ο Χριστός. Μόνο αυτό έμεινε. Και μια ευχή που τόσο σπάνια ακούγεται. Κι αν ακουστεί, γύρευε εσύ που την έκανες, τι έχεις να ακούσεις. Καλή ψυχή. Μυστήριον. Ξένων. Και για να πάμε τώρα να μπούμε στη βάρκα του Παπαφραγκούλη και των 15 γενναίων συγχωριανών του. Παραμονές Χριστουγέννων κάπου στα μέσα του 1800, με αδυσόπιτα άσχημο καιρό, να εκπληρώσουν το τάμα και να λειτουργήσουν την εκκλησιά του Χριστού στο κάστρο. Ο παπάς δεν έπαβε να στεΐζεται με όλα στα σεν το πλοιαρίο ενωρητήσας του. Στην μίαν έλεγε, μα εκείνος ο Θοδωρής, εννοών τον άνδρα της, κοιμάται όταν τα φτιάνει αυτά τα παιδιά. Στην άλλην, μα δεν είναι καμιά που να μη θέλει πανδριά. Εγώ έχω στεφανωμένα 30 χρόνια τώρα παραπάνω από 200 ανδρόγυνα και καμιά δεν ευρέθη να πει πως δεν θέλει. Αλλά το κυριότερον θύμα του Παπαφραγκούλη ήταν ο Αλεξανδρής, ο ψάλτης. Έξαφνα τον ηρώτα. «Δε μου λες, Αλεξανδρή, τι θα πει τώρα στην καταβασία των Χριστουγέννων ο ανυψώσας το κέρας ημών? Ποιος είναι αυτός ο ανυψώσας?» «Να, ο ανυψιώσας», απήντα ο κύριε Αλεξανδρής, «μη εννοών άλλο στην λέξην». «Και τι θα πει σκύλα βαβυλών της βασιλίδος Ιών?» ηρώτα πάλι ο παπάς. «Να, σκύλα Βαβυλών», απήντα ο ψάλτης, νομίζων ότι περί σκύλας πράγματι επρόκειτο. Ταύτα ελέγοντο ενώσο ήτο υπίνεμος η βάρκα, με τα σκόπας βραδιπορούσα, δεξιόθεν παραπλέουσα των ανάγυρων και των ασέλινων, αριστερόθεν πελαγωμένη αντικρίτων, τρικέρων και του Αρτεμισίου. Ο Παπαφραγκούλης σε κάθητο κυβερνών εις το πιδάλιον, οι άλλοι ευοήθουν εις την κοπηλασίαν. Και αυτός ο κύριε Αλεξανδρής, αν και αδζαμής περί τα ναυτικά πράγματα, αισθάνθη την ανάγκη να κοπηλατήσει, δια να ζεσταθεί. Κυθιά το μαλαμό, εκοπηλάτησε σχεδόν επί ημίσιαν ώραν. Όπως καταλάβατε, διαβάζουμε αποσπάσματα από το δίηγημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάνδη «Στο Χριστό στο κάστρο» και έφτασαν επιτέλους στον προορισμό τους μετά από τόσες ταλαιπωρίες και τόση αγωνία. Μέχρι προλίγων ετών εσώζοντο ακόμη οικίε την έσμετας στέγας και τα πατώματά των εντός του φρουρίου, αλλά τελευταίων η ολιγορία των δημοτικών αρχών, ο όκνος των ανθρώπων εις το να επισκέπτονται το κάστρον συχνότερα και η ασυνειδησία ολίγων τεινών συλλαγωγών πλεονεκτών ή οικοδόμων, είχε καταστήσει ερυπείων σωρών του κάστρον. Εντεύθεν, αμελήσαντες και οι εφημέριοι της σημερινής πολύχνης άφηναν από ετών ήδη αλειτούργητων των ναών της Χριστού Γεννήσεως κατά αυτήν την ημέραν της εορτής.
Ο ναός της Χριστού Γεννήσεως ήταν η παλαιά Μητρόπολης του Φρουρίου. Ο ναίσκος προ εκατοντά ετηρίδων κτιστής, ίστατο ακόμη ευπρεπής και όχι πολύ εφθαρμένος. Ο Παπαφραγκούλης και η συνοδεία του φθάσαντες εισήλθον τέλος εις τον ναό του Χριστού και η καρδία των εισθάνθη θάλπος και γλυκύτητα άφατον. Ο ιερεύς εψιθύρισε με τενδομήχου συγκινήσεως του «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου». Κι θιά το μαλαμό αφού ύλαξε την φστάνα της, την βρεγμένην, και φόρεσεν άλλη στεγνήν και το γνάκι της το καλό, τα οποία ευτυχώς είχεν εις αβασταγήν, καλώς φυλαγμένα υπό την πρόραν της βάρκας, έδεσε μέγα σάρωθρον εξτιβών και χαμοκλάδων και ήρχισε να σαρώνει το έδαφος του ναού, ενώ οι γυναίκες εάλε, ήναψαν επιμελώς τα κανδύλια και ήναψαν μέγα πλήθος κυρίων εις δύο μανουάλια και παρεσκεύασαν μεγάλην πυράν με ξηρά ξύλα και κλάδους εις το προάβλιον του ναού, όπου εσχηματίζεται ο μακρόν στένομα παράλληλον του μεσημβρινού τείχου, κλειόμενον υποσωζωμένου ορθού τυχίου γείτονος οικοδομής, και γέμισαν άνθρακα στο μέγα πύραυνον, το σωζόμενον εντός του ιερού βήματος, και έθεσαν το πύραυνον εν το μέσο του ναού, ρίψασε άφθονον λίβανον εις τους άνθρακας και ως φράνθη Κύριος ο Θεός, ως μην ευωδίας. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος. Και ίστραψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντοκράτορ με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφήν. Και κτηνοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων, με τα σπερικαλής της αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του, με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως, όπου Παρθένος καθέζεται τα χερουβίμ μιμουμένη, όπου Θεσπεσίος μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόχου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στήλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμώνει η Σμύρνα, και όπου έως αν η γραφική ελάλη φαντάζεται της επί μίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Εν το μέσο δε κρέματε ο μέγας, ο ριχάλκινος και πολύκλαδος πολυέλιος, και ολόγυρα ο κρεμαστός χορός με τα σηκώνας των προφητών και αποστόλων, υφών ετελούντο το πάλε η σεμνή γάμη των χριστιανικών ανδρογίνων. Και ολόγυρα, εμορφέ των μαρτύρων, οσίων και ομολογητών, ίστανται επί των τείχων ηρεμούντες, απαθείς, οποίοι εν το παραδείσο ευθύ και κατά πρόσωπον βλέποντες ως βλέπους ή καθαρός την Αγίαν Τριάδα. Μόνος ο Άγιος Μερκούριος με την βαρίαν περικεφαλαίαν του, με τον θώρακα, τα σπερικνημίδας και την ασπίδα, φαίνεται ο λίγον τι εγκαρσίος βλέπων και κινούμενος και δρών εις τα δεξιά του ναού, εκεί όπου διατρυπά με το δόρυ του τον επιθρόνου καθήμενον οχρών παραβάτην. Πελιδνός ο παράφρον τύρανος με το βλέμμα σβήνων, με το στήθος εμάσων, μάτιν προσπαθεί να αποσπάσει από τον στέρνον του
των οξύν σίδηρων και ξεμεί μετά της τελευταίας βλασφημίας και την μιαράν ψυχήν του. Γείτον της τρομακτικής ταύτης σκηνής, παρίσταται γλυκία και συμπαθεστάτη εικόν, ο Άγιος Κήρυκος, τριετίζων πεδίων, κρατούμενον εκ της χειρός υπό της μητρός του, της Αγίας Ιουλίτης. Διαδόρων και θυσιών εζήτη ο διώκτης Αλέξανδρος να ελκύσει το πεδίον και δια του πεδίου την μητέρα, αλλοπές καλών την μητέρα του και υποψελίζων του Χριστού το όνομα, έπτυσε τον τύρανον κατά πρόσωπον και εκείνος εξαγριωθείς εκρύμνησε το πεδίον από της μαρμαρίνης κλίμακος όπου συνέτριψε το τρυφερόν και δια στεφάνους πλαστέν κρανίων. Και στην χιβάδα του ιερού βήματος υψηλά εφαίνεται ο στεφανουμένη υπό αγγέλων ή των ουρανών πλατητέρα και κατωτέρω περί το θυσιαστήριον ίσταντο άρητον σεμνότητα αποπνέουσε εμορφέ των μεγάλων πατέρων του Αδελφοθέου, του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και του Θεολόγου και φαίνοντο ως να έχερον διότι έμελον να ακούσωση και πάλιν τα σευχάς και τους ύμνους της ευχαριστίας ους αυτοί εν πνεύματι συνέθεσαν. Πέριξ δε και εντός και εκτός εικονίζεται ο περιτέχνος όλων των δωδεκάορτων και τα τάγματα των αγγέλων και η βρεφοκτονία και η κόλπη του Αβραάμ και ο ληστής ο επί του σταυρού ομολογήσας. Όταν έφθασαν εις το κάστρον και εισήλθον εις τον ναόν του Χριστού, τόσον θάλπος εθόπευσε την ψυχή των, ώστε αν και ήσαν κατάκοποι, αν και ενίσταζον την έσ' αυτών, εισθάνθησαν τόσον την χαράν του να ζώσιν και του να έχωσι φτάσει αισίως εις το τέρμα της πορείας των, εις το ναόν του Κυρίου, ώστε τους έφυγε πάσα νίστα και πάσα κόπωσης. Η επόλη ευρώντες εν ασχόλησιν και πρόφασιν όπως καπνίζωσιν καθήμενη και ενίοτε όπως εξαπλώνονται και κλέπτωσιν από κανέναν ύπνον τυλιγμένη με τα σκάπες των παρά το πυρ, είχον ανάψει έξω δύο πυρσούς, τον έναν έμπροσθεν του ιερού βήματος, τον άλλον προς το βόρειον μέρος. Εντός του ναού η θερμότης η τολία ανεβάρεστος, τη βοηθεία των έσωθεν και έξωθεν πυρών, κι είχον σωρεύσει παμπόλας δέσμας ξηρών ξύλων και κλάδων, οι εκεί καταφυγόντες επόλοι, με τας ολίγας έγας και τα ερήφια άτων, όσα δεν είχον ψοφήσει ακόμη από τον βαρύν χειμώνα του έτους εκείνου, η τραχής επόλοι ή την εσύχον σώσει και τους δυο υλοτόμους εκ του αποκλεισμού της χιώνος. Και ήτα ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και εψάλλει λυτή της μεγαλοπρεπούς εορτής, μεθό ο κύρ Αλεξανδρής ήρχισε τας αναγνώσεις, και όσοι ήσαν ιστασμένοι απεκοιμήθησαν σιγά εις τα στασίδιά των. Χα, έμελον άρα του προφητάνακτος η θεσπέση ύμνη από ψαλμό να καταντήσω συν ανάγνωσης νηστακτική, και ως ανάγνωσης να παραλείπονται όλος ως φορτικόντι και παρέλκον, βαυκαλιζόμενοι από την έρηνον και μονότονον απαγγελία του κύρ Αλεξανδρή. Ο αγαθός γέρον, ή το εκ του αμιμήτου εκείνου τύπου των ψαλτών, ον το γένος εξέλιπε δυστυχώς σήμερον. Έψαλε κακός μεν, αλλά ευλαβός και μετεσθήματος. Κανέν σχεδόν κόλλον δεν έλεγεν ορθός, ούτε μουσικός, ούτε γραμματικός. Ποτέ εν και ήμιση κόλλον, είναι το τμήμα της περίοδου που περικλείεται ανάμεσα σε τελεία και άνω τελεία ή ανάμεσα σε δύο άνω τελείες. Τμήμα του μέτρου στίχου αποτελούμενον από δύο ή περισσότερους πόδες. Ποτέ εν και ήμιση κόλων τα ίνου ή σεν, ποτέ δύο και ήμιση τα διήρη εις τέσσερα. Αλλά προκριτωτέρα η αμάθεια της δόκης η σοφίας. Αλλά το ιερεύς εξελθόν έψαλε το δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, τότε μορφέ των Αγίων εφάνισαν, ως να εφεδρύνθησαν εις τους στίχους. Ακολουθήσομεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ. Και ο κύρ Αλεξανδρής ενθουσιών έλαβεν την υψηλήν καλάμην και έσυσε των πολυέλαιων με τας λαμπάδας όλας ανημένας. Άγγελοι υμνούσι να καταπαύστος εκεί, και σύσθη ο ναός όλος από την βροντόδη φωνή του Παπαφραγκούλη με τα πάθους ψάλλοντος. Δόξα εν υψίστης λέγοντες, το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντη, και οι άγγελοι ζωγραφιστοί, οι περικυκλούντες τον Παντοκράτορα άνω εις τον θόλων, έτειναν το ους, αναγνωρίσαντες οικείων αυτής των ύμνων. Και ήτα ο ιερεύς επήρε καιρόν, και ήρχισε να προσφέρει το Θεό θυσίαν
ενέσεως. Γιορτάσει ζητάει η ψυχή του τες τις Άγιες Μέρες να εφρανθεί, να θυμηθεί, να μνημονεύσει, να χαρεί αληθινά, ανώθευτα, να επιστρέψει, διψάει η ψυχή του τες τις μέρες. Σε ό,τι μοσχοβολά, σε ό,τι φανερώνει το αληθινό φως, να δει τα αθέατα, να νιώσει τον συγκλονισμό από το απερινόητο, να ακούσει για θαύματα ανήκουστα. Τα λιγογράμματα, τα ταπεινά αυτού του κόσμου, πάντα στέκουν μπροστά μας, όποτε ακούν διήγηση Ευαγγελίου ή ψάλματα ιερά και προφητείες, εντελώς ακατανόητες, μα με μάτια γεμάτα από δάκρυα. Η Θεία Χάρις, τα ελείποντα, αναπλήρη. Έτσι θαρούμε πως τούτες τις ώρες, τούτες τις μέρες, πάντα θα συμβαίνει μετά, αθάνατα γραφήματα του κ. Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη. Έστω κι αν όλοι δυσκολευόμαστε, κάποιοι περισσότερο κυρίως οι νέοι μας, να κατανοήσουν την διάλεκτό του και τις λέξεις με τις οποίες στην κυριολεξία στολίζει τις εικόνες των διηγημάτων του. Ωστόσο, πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε πως έχει έναν τόσο ξεχωριστό τρόπο στο γράψιμό του να φέρνει μέσα στις ψυχές των αναγνωστών ήχους, μυρωδιές και χρώματα μιας άλλης υπέροχης εποχής. Και οι άνθρωποι τότε ζούσαν θέλοντας να επικοινωνήσουν την ευλάβεια, το έθιμο, τον φόβο του Θεού, την ανάγκη για ευχαριστία και δοξολόγημα. Κύριε Αλέξανδρε, μη σταματήσεις ποτέ να μας θυμάσαι, να μας διαβάζεις, να μας ψέλνεις, έστω με αυτήν την φωνή που έλεγες πως δεν ήταν, έβηγε, να μας μιλάς. Μην αλλάξεις ούτε μια λέξη από όσες ο Θεός σου έβαλε μπροστά στη γραφίδα σου. Κι άσε αυτούς που θέλουν να ρεβεγιονάρουν. Χριστούγεννα δίχως εσένα, το έχουμε ξαναπεί πως μοιάζουν Χριστούγεννα δίχως Χριστό. Ξεφυλίσαμε δύο διηγήματά σου, ολόκληρη την Τελεσυφαίρο και μερικά ολοφώτινα αποσπάσματα από το Χριστό στο κάστρο. Μια λιώτικη αγρυπνία κάναμε. Τη Θεία Μετάληψη πρώτα και έπειτα του κ. Αλέξανδρου ξεπήδησαν από τα γραφήματά του οι ήρωες του 12 ημέρου. Πάντα για μας η καμπάνα των Χριστουγέννων θα χτυπάει βαθιά τα μεσάνυχτα όπως τότε στα μέρη της Θείας Μαριός και των υπολείπων ταπεινών του Θεού. Στα σίγουρα ο κ. Αλέξανδρος ανέγραφε σήμερα ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ την λέξη, το ρήμα, το μεταφραστικό δάνειο, το ρεβεγιονάρο. Ακριβώς τις ίδιες λέξεις θα μας διάβαζε, τις δικές του λατρεμένες λέξεις, έστω κι αν πολλές δεν κατανοούμε στην πρώτη ανάγνωση, στο πρώτο ακούσμά τους. Αυτά θα μας διάβαζε που πάντα, σαν βάλσαμο, θα ακούγονται μέσα στη ψυχή μας.
ξένος του κόσμου και της σαρκός, κατήλθε την παραμονήν από τα ύψη συστήλας τας πτέρυγας, όπως τα σκρύπτει θείος άγγελος. Έφερε δώρα από τα άνω βασίλεια, δια να φιλεύσει τους κατοίκους. Ήταν ο καλός άγγελος της πόλεως. Εκράτη στην χείραν εν άστρον και επί του στέρνου του έπαλε ζωή και δύναμης και από το στόμα του εξήρχε το πνοή θείας γαλήνης. Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώσει εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται. Με προθυμία να δεχθούμε όλα τα πτερόεντα δώρα, τα γνήσια και τα αληθινά των Χριστουγέννων. Βοήθειά μας ο Χριστός. Καλό παράδεισο να έχουμε. Για πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός και πάλι ο κ. Αλέξανδρος θα μας ξαναμιλήσει, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Καλά Χριστούγεννα. Το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.